centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, σε εσάς, τα κροατές. Και χρόνια πολλά. Χρόνια καλύτερα και καλή λευτεριά. Ακριβώς, και καλή λευτεριά. Και καλή λευτεριά. Βέβαια, υπενθυμίζω πάντα, επειδή συζητάμε και σήμερα στην εκπομπή τι θα ανοίξει και πότε θα ανοίξει, ότι η Καστοριά, παιδιά, είναι σε ειδικό καθεστώς. Το ξαναλέμε πολλές φορές για να το εμπεδώσουμε. Δεν είμαστε σαν την άλλη Ελλάδα. Δηλαδή, υπάρχει πιθανότητα πολλά από τα πράγματα που θα ανακοινωθούν για την Καστοριά και τι θα ανοίξει και πότε θα ανοίξει, να μην ανακοινωθούν για την Καστοριά. Δεν ξέρω αν το ίδιο μπορεί να συμβεί και για τα σχολεία, κύριε Παρίσι. Είναι δύσκολο να συμβεί το ίδιο για τα σχολεία. Δηλαδή αν πούν να ανοίγει τρίτη λυκείου, δεν μπορούν να εξαιρέσουν την Καστοριά, φαντάζομαι. Προφανώς θα υπάρχουν δύο ταχύτητες μετά και δεδομένου ότι σε αρκετές περιοχές υπάρχουν και προβλήματα στην ύλη, από ό,τι διαβάζω, ότι δεν έχει καλυφθεί ακόμα και αυτή η λιμιωμένη που έχει βγει. Είναι δύσκολο να υπάρχουν δύο ταχύτητες τουλάχιστον στην τρίτη λυκείου, αλλά γενικότερα στα σχολεία νομίζω. Όχι. Δεν είναι δηλαδή σαν ένα εμπορικό κατάστημα που θα πει ότι ανοίγει την πόλη Πελά, αλλά δεν ανοίγει την Καστοριά για μια εβδομάδα ακόμα. Είναι αλλιώς το κατάστημα και αλλιώς το σχολείο. Προφανώς, ναι, είναι διαφορετικά, σίγουρα. Αλλά νομίζω θα περιμένουμε μέχρι μετά τις 10 να δούμε τι ακριβώς έχουν στο μυαλό τους το Υπουργείο. Γιατί αυτό που ακούστηκε για τις 11 Μαΐου τελικά, είναι όντως τέχη, έχει κάποια βάση? Η ημερομηνία που έχει δοθεί μέχρι τώρα είναι 10 Μαΐου, ότι θα είναι κλειστά. Δηλαδή ότι η απόφαση θα γίνει μετά τις 11. Εγώ ίσως μπορεί να δώσω και μια εβδομάδα παραπάνω, δηλαδή να πάει στις 18. Με τη λογική πάντα ότι μιλώνει... Να πάει 18 Μαΐου και να ανοίξουν τα σχολεία μέχρι τα τέλη ή μέσα Ιουνίου, για να πάμε σε εξετάσεις μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Οι εξετάσεις πανελλαδικές θα χρειαστούν προφανώς 2 εβδομάδες για να πραγματοποιηθούν. Άρα μπορεί να πάμε... Μέχρι τις 15 Ιουλίου έχει το Υπουργείο ένα στόχο, οπότε μπορεί να μία με 15 Ιουλίου να έχουμε πανελλαδικές, για παράδειγμα. Με όλα τα μέτρα και τα λοιπά, τις αίθουσες με λίγους μαθητές και τα λοιπά. Αυτό καταλαβαίνετε, ότι αν ανοίξει τα σχολεία με λίγους μαθητές, από εκεί και πέρα... Δηλαδή αν μια τάξη τρίτης λυκείου με 20 μαθητές, γιατί ακούγονται... Γίνουν 10. Των 5, 10. Τι θα κάνετε, κύριε Παρίσι, εσείς μισό λεπτό θα λέτε τώρα πάω και στους δίπλα και ξανάρχομαι σε εσάς. Υποθέτω θα βγει ένα διαφορετικό πρόγραμμα, δηλαδή, αλλά σίγουρα αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να το δούμε. Σωστό είναι αυτό, αλλά όταν από τους 20 μαθητές που μπαίνετε εσείς, κύριε Παρίσι, στην τάξη, ξαφνικά θα έχετε τους 10 σε αυτήν και στους 10 στην παραδιπλανή. Οι καθηγητές είναι συγκεκριμένοι, δεν μπορεί να είναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα γίνει ταυτόχρονα. Εκεί θα υπάρχει ένα πρόβλημα. Θα δούμε σε ένα μεγάλο σχολείο, ίσως μπορεί να είναι πιο εύκολα να καλυφθεί αυτό το κενό που μπορεί να υπάρχει, γιατί υπάρχει προσωπικό. Αλλά στα μικρότερα σχολεία αυτό σίγουρα είναι πρόβλημα για την παρουσία του εκπαιδευτικού. Έτσι πως είναι και οι αίθουσες των γυμνασίων ηλικίων του νομού μας φτιαγμένες, πιστεύετε ότι θα είναι στριμωγμένοι οι μαθητές, αν πούν την απόσταση των 2 μέτρων και τα λοιπά? Υπάρχει περίπτωση στις αίθουσές μας να χωρούν τα παιδιά? Γιατί ίσως τεθεί και τέτοιο ζήτημα. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι οι αίθουσες μάλλον θα είναι, δυστυχώς έχουμε μια συρρήκνωση του μαθητικού πληθυσμού τα τελευταία χρόνια. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Οπότε η αλήθεια είναι ότι τα σχολεία λίγο πολύ έχουν αίθουσες. Από εκεί και πέρα, αν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, νομίζω ενδεχομένως, αν μιλάμε και πάλι για την τρίτη ηλικίου μόνο, γιατί καταλαβαίνετε ότι στο σύνολο της σχολής... Ναι, γιατί τώρα μιλάμε, κύριε Παρίσι, μιλάμε πάντα για τρίτη ηλικίου. Έχει διαχωριστεί, όπως καταλαβαίνετε, και δεν ξέρω αυτό είναι σωστό ή όχι, αλλά έχει διαχωριστεί μέχρι τώρα, αυτό ξέρουμε. Με την λογική του ότι τα παιδιά θα πρέπει να διώξουν το άγχος, να ξεμπερδεύουν με τις πανελλαδικές και κάποια στιγμή θα πρέπει να τελειώσει αυτό. Το ότι υπάρχει πρόβλημα για την πρώτη, δεύτερη ηλικία, αλλά και για τις άλλες τάξεις, μιλάμε τώρα κυρίως για το λύκειο, αλλά για δημοτικό και γυμνάσιο, το έχουμε πει και την προηγούμενη φορά. Θα υπάρχει ένα έλλειμμα γνώσης, ένα έλλειμμα γύρω στο οποίο κάποια στιγμή πρέπει να καλυφθεί. Αν και από την πρωτοβάθμια μας είπαν ότι θα καλυφθεί αυτό, μην ανησυχείτε, υπάρχουν ειδικές ώρες που μπορούμε να καλύψουμε και αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν τρόποι να καλυφθούν όλα αυτά σίγουρα, αλλά θα θέλει τρόπο και κόπο, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά για να μιλάμε για το μέγεθος όμως των σχολικών μονάδων να ανοίξουν με όλες τις τάξεις
με τέτοιες λογικές είναι σίγουρα πολύ δύσκολο. Μόνο για την τρίτη ηλικία θα μπορούσε να δουλευτεί σε ένα πρόγραμμα, γιατί δεν θα κάνουν τόσοι άλλους από ό,τι ακούστηκε όλες τις ώρες, θα κάνουν μόνο τα μαθήματα των πανελλαδικών. Οπότε ένα πρόγραμμα θα μπορούσε να καθορίσει. Να το διευκρινίσουν λίγο και αυτό. Όταν θα ξανανοίξουν τα σχολεία, μόνο για την τρίτη ηλικία, επαναλαμβάνω, τα μαθήματα θα γίνονται, είναι μόνο αυτά που θα εξεταστούν τα παιδιά? Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν διδάσκονται κι άλλα. Όπως θυμίζω και το έχουμε πει κι άλλες φορές, δεν υπάρχουν πλέον ουσιαστικά μαθήματα γενικής παιδείας τρίτη ηλικίου. Ναι. Έχει 4-7 ώρα που είναι τα μαθήματα κατεύθυνσης και προσανατολισμού, ας τα πούμε, που εξετάζουν επαναλαμβανικά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα μαθήματα γενικής παιδείας είναι ελάχιστα, είναι φυσική αγωγή, είναι ξένη γλώσσα, είναι κάποια τέτοια μαθήματα, τα οποία ούτως ή άλλως εργάζονται πάρα πολύ λίγο. Οπότε το πρόγραμμα θα επικεντρωθεί στο... Υπάρχει ένα ακόμη θέμα με την τρίτη ηλικίου. Οι ενδοσχολικές εξετάσεις. Αν δεν κάνω λάθος, για να δώσεις πανελλαδικές δεν είναι ενδοσχολικές. Εκεί, εντάξει, υποθέτουμε, και αυτό είναι και αίτημα γενικά της εκπαιδευτικής συνότητας, είναι και οι απολυτήριες και οι προαγωγικές εξετάσεις να μην γίνουν και να πάνε μέσα από τον βαθμό των τετραμήνων. Ουσιαστικά τετραμήνου και του μισθού τετραμήνου, το οποίο είχαμε διανύσει στο δεύτερο τετραμήνο. Άρα λοιπόν, αυτό είναι αίτημα και δικό σας, ενώ των εκπαιδευτικών. Των εκπαιδευτικών, το γενικά. Να μην υπάρχουν εξετάσεις σε κανένα επίπεδο, από γυμνάσιο μέχρι και δευτέρα λυκείου, τρίτη λυκείου. Ακριβώς. Προαγωγικές και απολυτήρες. Και να γίνει μόνο. Να περάσουν όλοι με το βαθμό των τετραμήνων, μάλιστα. Έτσι. Βλέπετε αυτό, να προχωράει αυτό. Το είχα περάσει εγώ σαν μαθητής όταν ήμουν στην πρώτη ηλικία. Οπότε έχω ζήσει κάτι αντίστοιχο. Έχει ξαναγίνει, δεν είναι ότι δεν έχει ξαναγίνει. Ναι, έχει ξαναγίνει, ήταν φυσικά πολύ παλιά. Γιατί και πολύ το 82, παλιά, πότε ήταν, 82. Όχι, δεν είμαι τόσο μεγάλος, κύριε Νατσούλη. Ήταν το 87-88. Γιατί θυμάμαι μετά το Πανελλαδικές, εμείς είχαμε δώσει τέλος Ιουλίου. Σωστό, 28 σωστό. Ιουλίου, τελευταίο μάθημα. Θυμίζω. Οπότε έχουν συμβεί κάτι αντίστοιχα στο παρελθόν. Φυσικά όχι σε τέτοιο καθεστώς, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουν αντιμετωπιστεί. Πείτε μου και κάτι άλλο. Έχει δημιουργηθεί η αίσθηση, αν μιλήσει και με έναν γονέα τώρα, παιδιού, ότι θα τα βάλουν εύκολα τα παιδιά φέτος. Σας το μεταφέρω πολύ λαϊκά. Ότι δεν θα τα ζωρίσουν στις πανελλαδικές λόγω αυτού του γεγονότος. Είναι έτσι τα πράγματα, κύριε Παρίσι? Να μην επαναπαυόμαστε σε κάτι τέτοιο. Λέει, οι λογικές σου τη βάζω. Και να σας πω και κάτι. Ωραία. Ας θεωρήσουμε ότι θα βάλουν εύκολα. Ναι. Τα εύκολα είναι για όλους. Οι βάσεις καθορίζονται. Ακριβώς. Οι βάσεις καθορίζονται από τις θέσεις οι οποίες δίνονται. Εντάξει, κάνουμε ένα λάθος. Οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι εξετάσεις. Είναι διαγωνισμός. Οι καλύτεροι 100 για τις συγκεκριμένες θέσεις παίρνουν τη θέση. Μάλιστα. Δεν είναι εξετάσεις που υπάρχει ένα όριο. Αν το περάσεις πέρα στο. Άρα λοιπόν, είτε εύκολα είτε δύσκολα, πάλι οι 100 πρώτοι θα φύγουν. Αυτό ακριβώς. Οπότε το ίδιο είναι για όλους. Δεν έχει νόημα λοιπόν. Είναι αυτό που συζητούσαμε και για τη βάση του 10. Δηλαδή, ο θεματοδότης καθορίζει την κάνουλα ποιοι θα περάσουν και τι βαθμό θα πάρουν. Όσο αυτό το αφήνει. Προφανώς οι μαθητές θα είναι μεγαλύτερους βαθμούς, αλλά πάλι θα περάσει ο ίδιος αριθμός, απλώς με άλλους βαθμούς. Είναι διαγωνισμός. Δεν είναι εξετάσεις τους. Οπότε αυτό δεν έχουμε στο μυαλό μας. Μπορεί να και την ψυχολογία να είναι διαφορετικά για τους μαθητές, αν είναι πιο εύκολα τα θέματα, αλλά δεν σημαίνει ότι. Αλλά δεν έχει καμιά απολύτως, δεν θα έχει κανένα απολύτως αντίκρισμα σε μια καλύτερη σχολή, ίσως, όπως την αντιλαμβάνεται ο καθένας. Εάν είναι εύκολα τα θέματα. Στο εύκολο, ο καλύτερος μαθητής θα γράψει πάλι καλύτερα. Έτσι γίνεται. Εντάξει, από τον καλό. Συνήθως γίνεται αυτό. Ναι. Οπότε να μην έχουμε στο μυαλό μας τέτοια. Εντάξει, πάντα μπαίνει μια τέτοια λογική, αλλά έχει διδαχθεί ήδη. Το καθεστώς είναι δύσκολο για τους μαθητές να μπορέσουν να διαβάσουν και να αποδώσουν σε αυτήν την κατάσταση που βρισκόμαστε, αλλά. Ας μην μπαίνουμε σε τέτοιες λογικές, δηλαδή το αν θα είναι εύκολα ή δύσκολα. Ωραία. Κύριε Παρίσι, σας έχουν πει πότε θα έχουμε τις οριστικές αποφάσεις?
Όχι, δεν έχουμε καμία πληροφόρηση. Καμία. Νομίζω ότι αυτό το οποίο βλέπω και παρακολουθώ, γιατί όλα καλά, αλλά η υπουργός μας κάθε μέρα από την βλέπω στην τηλεόραση, αλλά το μόνο που λέει είναι τα ίδια, γιατί είναι προφανές ότι όσο δεν έχουμε απόφαση... Ούτε και ίδια λοιπόν μπορεί να πει με ασφάλεια σήμερα. Ό,τι έλεγε στις 12 Μαρτίου λέει και σήμερα, γιατί δεν έχει την ενημέρωση από πάνω. Κοιτάξτε, τουλάχιστον έχει αποκλειστεί ίσως το σενάριο του Σεπτεμβρίου. Ίσως μόνο αυτό, αν μπορούμε να πούμε ότι είναι μια εξέλιξη. Ναι, ποτέ κανείς δεν ξέρει. Αλλά... Γιατί η ομαλότητα που έχουμε αυτή είναι αυτό. Αλλά αυτό ξέρουμε ότι μπορεί πολύ εύκολα να ανατραπεί. Όσο δεν βρίσκουμε εμβόλιο, φάρμακο, αυτά ανατρέπονται πολύ εύκολα. Πολύ εύκολα. Και μπορεί να βρεθούμε σε πιο δύσκολες καταστάσεις. Και... Από την άλλη έχουμε και άλλα πολλά τα οποία γίνονται. Δεν ξέρω αν είναι την τελευταία μας ανακοίνωση, μιας και βράζουμε της ευκαιρίας, ότι βγαίνει ο υπουργός μας πολύ ωραία, μας λέει μπράβο στους εκπαιδευτικούς για την τηλεεκπαίδευση και όλα αυτά. Από την άλλη μαθαίνουμε ότι φέρνει ένα νέο νομοσχέδιο μέσω καραντίνας για την εκπαίδευση, και καταλαβαίνετε ότι είναι τουλάχιστον υποκριτικό να την ώρα που όλοι παλεύουμε να βγούμε από αυτή τη δύσκολη κατάσταση, να έχετε ένα νομοσχέδιο. Πολυνομοσχέδιο. Ναι. Πολυνομοσχέδιο για την εκπαίδευση, το οποίο είναι με θέματα τα οποία κατά καιρούς η εκπαιδευτική κοινότητα έχει φέρει την αντίθεση. Ναι, τουλάχιστον υποκριτικό, γιατί είμαστε όλοι μέσα στα σπίτια, στα σχολεία είναι κλειστά και δεν μπορούμε καν να το συζητήσουμε σε γενικές συνελεύσεις. Ή καν να αντιδράσετε, οπότε, από την άλλη. Ναι. Ούτε καν να αντιδράσουμε αν χρειαστεί. Yeah. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αντιμετωπίζουμε και άλλα, δυστυχώς, και άλλα τραγελαφικά, τα οποία βλέπετε μπορεί να μην άφτεται της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά βλέπετε την είτε με την κατάρτιση, με τα περίφημα σκύλ ελική που και κάτι Μπράβο. Τέτοια. Τα οποία νομίζω αξίζει να αναφερθούμε και εκεί πέρα, γιατί δεν είμαστε άριστοι εμείς, δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Δεν εξηγείται διαφορετικά, γιατί νομίζω είναι ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που έχουν συμβεί μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Με τις μεταφράσεις που έγιναν από το μηχανή μετάφραση και όχι από άνθρωπο, προφανώς. Εντάξει. Είναι, νομίζω ότι ήταν προφανές ότι θέλαμε να βοηθήσουμε. Φαίνεται κάποιους. Εκεί ήταν να δώσουμε το 600, αλλά... Νομίζω καλύτερα να δώσει το 600 τελικά στους επιστήμονες, χωρίς να μπει σε αυτή τη διαδικασία, γιατί την άλλη τον υποτιμάζει. Δηλαδή, όταν τον κάνεις μάθημα το πώς θα ανοίξει τον υπολογιστή. Ενώ έχει ήδη ανοίξει τον υπολογιστή για να το διαβάσει. Για να κάνει την αίτηση. Ναι. Δηλαδή, νομίζω είναι τουλάχιστον και υποτιμά και τους επιστήμονες στους οποίους αναφέρθηκε. Ένα από τα πολλά που έχει γίνει είναι αυτά με την περίφημη βοήθεια των σχολείων όσον αφορά το κομμάτι της υποδομής σε εξοπλισμό και υπολογιστές, όλα αυτά που αν πραγματικά τη συμπάθειά μου σε όλους τους διευθυντές των σχολείων, γιατί λαμβάνουν καθημερινά δεκάδες εγκυκλίους για το τι πρέπει να κάνουν, θα έχει ενδιαφέρον στο τέλος όλου αυτού να συμμετρήσουμε. Και θυμίζω ότι τη μία μέρα στείλανε εγκύκλιο την προηγούμενη εβδομάδα. Στείλτε μας όσους υπολογιστές θέλετε. Το εξηγήσαμε και με τα δημοτικά. Όντως. Την επόμενη του στείλανε, στείλατε πολλά, στείλτε λιγότερα. Ανά 40 μαθητές, το οποίο είναι επίσης υποκριτικό, γιατί άμα μπει οποιοδήποτε από το Υπουργείο στο MySchool, ξέρει αυτομάτως πόσους μαθητές έχει το κάθε σχολείο, ποιος διδάσκει, πού και γιατί, οπότε δεν χρειάζονταν καν τα στοιχεία αυτά. Για να φτάσει σε τρίτη φάση και να μεταφέρει όλο αυτό το θέμα ουσιαστικά στους Δήμους, από ό,τι κατάλαβα, και στις σχολικές επιτροπές. Εντάξει, τώρα είναι τουλάχιστον κοροϊδία όλο αυτό το οποίο γίνεται, ενώ από την άλλη τα χρήματα φεύγουν αφιδώς σε μέσα μαζικής, σε καναλάρχες, σχολάρχες, και όλους τους άρχες, τέλος πάντων. Έτσι, λοιπόν. Αυτά, εν ολίγης. Ευχαριστούμε, κύριε Παρίση. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.